δύσκολες να. Ο Κλείδωνας ήταν σαν απόψε, πηγαίναμε σε τρεις βρύσες, παίρναμε νερό χωρίς να μιλάμε, το βάζαμε σε ένα μπολ, το βράδυ βάζαμε διάφορα αντικείμενα ο καθένας, σαν ένα δαχτυλιδάκι, ένα στεκάκι, το σκεπάζαμε με ένα κόκκινο πανί. Και το άλλο βράδυ το βγάζαμε, το ανοίγαμε και κάθε αντικείμενο που παίρναμε και ένα σατυρικό στιχάκι. Ένα από αυτά. Όπως. Ένα θυμάμαι μόνο. Πείτε μας. Μωρή αρκούδα μαλλιαρή με τα στραβά ποδάρια, τι θέλεις και μπερδεύεσαι μέσα στα παλικάρια. Αυτό και τι γινόταν, βρίσκαν τα τέλεια. Και ύστερα βάζαμε νερό στο στόμα, χωρίς να μιλάμε πάλι. Και μία βόλτα στη γειτονιά και το όνομα που θα άκουγε ο καθένας. Πρώτο, υποτίθεται, και σε άλλους έβγαινε τυχαία, δεν ξέρω, ότι θα ήταν ο σύζυγος ή η σύζυγος αργότερα. Ίσχυε αυτό? Τέλος πάντων, έχω προσωπική εμπειρία. Ίσχυε η δική σας εμπειρία. Και σε πολύ δύσκολο όνομα. Τι ακούσατε εσείς? Ναι, άκουσα Χαράλαμπος. Και ο σύζυγος Χαράλαμπος, να ζήσετε. Και μετά οι φωτιές, Οι φωτιές, εντάξει, πηδάγαμε από το βράδυ μέχρι που να σβήσουν, αλλά γινόταν ένα μεγάλο πανηγύρι στη γειτονιά, δεν ήταν, και όλο το χωριό. Ερχόταν ένας φίλος από τον Ναύπλιο, από μακριά, είπε «Οικείος καίγεται». Και όταν πλησίασε κοντά και είδε να πηδάνε, λέει «Οικείος τρελάθηκε». Είναι εξαιρετικό το έθιμο αυτό, είναι όμορφο. Είναι όμορφο, είχε διάφορα, ήταν ένα πανηγύρι. Το έθιμο τι λέει, οι φωτιές γιατί ανάβονταν. Ανάβονταν για να ξορκίσουν το κακό. Ποιο κακό δηλαδή? Ας το πούμε στη σημερινή εποχή, την κακή ενέργεια, το κακό μάτι κτλ. Γι' αυτό και έγανε και τα μαγιάτικα στεφάνια, έτσι. Ναι, πάντα ρίχναν τα μαγιάτικα στεφάνια, αλλά εμείς εδώ σαν παιδιά έχουμε βιώσει και όλα τα έθιμα που υπήρχαν αυτή τη μέρα. Γιατί τα Γιαννιού, ο Γιάννης λέγεται αλλιώς ή Κλείδωνας ή Ριγανάς. Ριγανάς γιατί βγαίναν και μαζεύανε ρίγανη αυτή την εποχή. Και Κλείδωνας γιατί γινόταν το έθιμο του Κλείδωνα, το οποίο το έχουμε κάνει και πριν 2 χρόνια, αν θυμάστε, είχαμε ξαναναβιώσει το έθιμο, το είχαμε κάνει με Κλείδωνα, το οποίο είναι ένα πιθάρι που μπαίνει πριν να δύσει ο ήλιος, βάζουν οι ελεύθερες κοπέλες, γιατί αυτό ουσιαστικά ήταν το έθιμο, να πηδούν τις φωτιές οι ελεύθερες κοπέλες και να λένε κάποιο ποίημα, ώστε να, δηλαδή περιμένουν ας πούμε το παλικάρι, το νέο που θα έρθει. Έτσι λοιπόν, βάζανε από νωρίς πριν δύσει ο ήλιος ένα πιθάρι, ρίχνανε από ένα προσωπικό αντικείμενο μέσα, χρυσαφικό ή ασημικό, και λέγανε ένα ποιηματάκι. Μια ευχή λέγανε. Το κλείνανε με ένα κόκκινο πανί και έμενε όλη νύχτα κάπου έξω, υποτίθεται κάτω από το φως των αστεριών. Έχουμε και πανσέλινο σήμερα. Λοιπόν, έμενε όλη νύχτα αυτό. Την άλλη μέρα έρχονταν οι κοπέλες. Υπήρχε μια μεγάλη γυναίκα σε ηλικία πάντα και τραβούσε το ένα-ένα το αντικείμενο από μέσα και το έδινε στην κοπέλα που αντιστοιχούσε και αυτή έλεγε ένα ποιηματάκι. Το έπαιρνε και έπινε λίγο νεράκι από αυτό το σταμνί. Και γυρνούσε στις γειτονιές, παίρνανε όλες οι κοπελιές οι ελεύθερες το δικό τους το χρυσαφικό, γυρνούσαν στις γειτονιές με το αμύλητο νερό, δεν έπρεπε να μιλήσουν, και όποιο όνομα άκουγαν, αντίστοιχο αντρικό όνομα, αυτός θα ήταν ο άντρας που θα... Βέβαια, εντάξει, αυτή είναι μύθη, παραδόσεις είναι αυτά, αλλά είναι καλό τώρα. Βλέπουμε νέα παιδιά. Νέα παιδιά που το αναβιώνουν και τους αρέσει, το ευχαριστιώνται. Εμείς, ας πούμε, σαν γονείς, έχουμε τα παιδιά μας που βλέπουμε ότι το χαίρονται. Είναι ευλογία να πηδάμε από τις φωτιές πάνω. Είναι και ευλογία, συγχρόνως, ναι. Σας είπα ότι αυτό ήταν, δηλαδή, ξόρκιζαν το κακό. Και εμείς από τους γονείς μας και από τις γιαγιάδες μας κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι και τώρα στις μέρες μας τα νέα παιδιά το θέλουν, το ζουν. Σωστά, είναι το όμορφο.
Και αυτό είναι να μην χάνονται. Είναι τέλειο! Πάρα πολύ! Ευχαριστούμε πολύ.